Καλησπέρα σας από το Κούστο του ΆΚΑ. Παρέα θα παρακολουθήσουμε μια αναμέτρηση για την Division 2 για το Group 1 του Βορρά ανάμεσα στους Basketball Freaks, οι οποίοι σκόραραν και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης με τον Μαργαριτόπουλο και τους Blue Sharks, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Οι Freaks λοιπόν με τα πράσινα, οι Blue Sharks που σκόραραν τώρα με τον Τομαρά. 2-2 το σκορ. Ζεστό ξεκίνημα. Ξεκίνησαμε δύο εύστοχες προσπάθειες οι ομάδες. Αυτή τη φορά ο Κώστας δεν ήταν εύστοχο από τον Κεφαλιά. Προσπάθεια για transition, δεν θα μπορέσουν να μας σκοράρουν με τον Σάρ. Ο Μπίσκος ήταν αυτός που προσπάθησε. Το λέει αυτό όμως δεν ήταν να τόσο καλός που πάει να καταλήξει το καλάθι, συνεπώς παραμένει το 2-2. Πολύ ωραία διοίκηση και καλάθι από τον Καργάδη. 4-2 η Φρίκη. Προσποίηση, σουτ τελικά, είναι άστοχο από τον Τομαρά. Εμφάνιση που θυμίζει Milwaukee Bucks. Τρίποντο, είναι άστοχο. Ο Κεχαλιάς θα αναφερθεί στο στόχο. Ωραία εκδήλωση στον εκδηλιασμό και καλάθι. Είναι ο Πίσκος αυτός που θα βάλουν την μπάλα στο καλάθι για το 4-4. Πλήρωσαν το πρώτο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Τρίποντο τώρα. Δεν βρίσκει στόχο όμως. Μαργαριτόπουλος τώρα. Στόχησε. Follow και καλάθι από τον Δίσκο. 6-4 μπροστά οι Blue Sharks. Στάρουν, πολύ ωραία κίνηση, θα κερδίσει το φάουλ, ο Ευαγγέλου ήταν αυτός που έκανε την προσπάθεια. Δεν μπορούσε να σκοράρει, αλλά κέρδισε το φάουλ και θα πάει στην γραμμή των βολών. Δύο βολές λοιπόν για τον Ευαγγέλου και θα έχει την ευκαιρία για να ισοφαρίσει, να βάλει και δύο βολές, το σκορ θα γίνει 6-6, για να δούμε όμως ο Ευαγγέλου στην πρώτη βολή. Αστοχός. Παραμένει 4-6. Νομίζω ότι ο Μαργαριτόπουλος μπήκε νωρίτερα. Συνεπώς δεν υπάρχει διοίκηση στο rebound. Η κατοχή πηγαίνει κατευθείαν στους Blue Sharks. Εντάξει, είναι ο Life, όπως είναι και ο χορηγός που στηρίζει. Βήματα από το πίσω. Περιορισμένο είναι το rotation των Freaks, 6 άτομα. Δύο παραπάνω, 8 είναι οι Blue Sharks. Ο Ευαγγέλου αστόχησε, αλλά το επιθετικό rebound από τον Κανακόπουλο. Πρώτο καλάθι για τον Μίκο. Και 6-6. Ωραίο παιχνίδι στο ξεκίνημα. Όταν λέω ξεκίνημα είναι κάτι παραπάνω από 3 λεπτά. Μπίσκος, υποπίεση αστόχησε. Προσπαθούν να τρέξουν, υπάρχει φάουλ. Έγινε η επαναφορά. Οι Φρίτ έχουν την κατοχή. Προσπίση, ωραία η πάσα από τον Κεχαγιά και το καλάθι. 8-6 λοιπόν, μπροστά
οι basketball freaks. Το Μαρά ήταν άστοχο. Τρέξουν οι freaks. Θα πάει τον αριστερό διάδρομο, θα αφήσει για τον Ευαγγέλου. Υπήρχε φάουλ. Νομίζω ακούστηκε. Βολές για τον Ευαγγέλου. Νωρίτερα είχε 0 στις 2. Πρώτη έχει δικαίωμα για ακόμη μία. Εκτοχός. 9-6. Για τους freaks. Πολύ ωραία η σκέψη. Ήταν ο κύριος Κελαρόπουλος, αλλά η πάσα του ήταν χαμηλά στα πόδια. Την ίδια ώρα που στην άλλη πλευρά του παρκέ ο Καγάδης κέρδισε το φάουλ, θα πάει στη γραμμή. Έχω την αίσθηση, ναι, θα πάει στη γραμμή. 5-31 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τώρα προσπαθούν να χτίσουν ένα momentum με τον Basketball Freaks, να ξεφύγουν σε ένα κλειστό παιχνίδι στο ξεκίνημα. Αυτό και όμως ο Καγάδης στη βολή. Πρώτη, για να δούμε τη δεύτερη, είναι εύκολος. Τη δεύτερη. 16. Το συν 4, τη φρίξη. Καλή άμυνα από τον Ευαγγέλου. Συγκρατούν όμως την μπάλα οι Blue Sharks. Καλά από τον Κελαρόπουλο. 18. Ωραία κυκλοφορία, θα το πάρει το τρίποντο ο Ευαγγέλου. Είμαι και χαγιάς αυτός, το πήρα 45 μήνες. Εδώ ο Ευαγγέλου έκανε τον λάθος. Έδωσε το Κελαρόπουλο και υπάρχει φάουλ από τον Καγκάδη πάνω στον Κελαρόπουλο. Ψάχνει ένα διάδρομο, θα δώσει ωραία πάσα και καλάθι από τον Σκιαδόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία από τους Blue Sharks και η Ισοπαλία. 10-10 είναι το σκορ. Στα μισά της πρώτης περίοδου, κάτι παραπάνω. 3 λεπτά απομένουν. Πολύ ωραία δίδυση, συνεργάζεται τον Μαγαριτόπουλο. 12-10. Τρέχουν οι Blue Sharks. Κελαρόπουλος, Αυτοκύρη, Ριπάν, το Καγκάδη, θα γίνει το λάθος, η κατοχή περνάει στους Blue Sharks. Σε οργανωμένη επίθεση, θα Κελαρόπουλο για 3, είναι εύστοχος. Να είναι μπροστά οι Blue Sharks, 13-12. Άστο φωτοσούτ από τη Χαγιά. Δεν μπορούν οι Μπλουσάρκες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που είχαν για να ξεφύγουν στο σκορ. Το transition η Basketball Freaks έγινε το λάθος. Πάσα του Καγκάδη πήραν χαμηλά για τον Ευαγγέλου, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν εκείνους. Τρίποντο είναι ο άστοχο, από τον Μπέπα ήταν το τρίποντο. Καγκάδη. Και Καγιάς, θα το στάρει. Έξω και κυκλοφορία, Καγκάδης για 3 από τους 45, είναι άστοχο, ο Ευαγγέλου το επιθετικό rebound.
θα βγάλει και αυτός έξω το νέο τρίποντο ο Μαργαρητόπουλος, δεν μπορεί να εξαρτήσει. Μελαρόπουλος, πάρε την κορυφή προσπίτη και όχι. Πέντε στο Ντομαρά. Ένα παστάρι, προσπάθησε να βρει τον Σκαζόπουλο, έγινε το λάθος. Το Καγκάζι πήγε να τρέξει, αλλά τελικά είδε ότι δεν είχε συμπαίκτες. Τελικά θα πατήσει ξανά Γκάζι, θα κερδίσει το φάουλ, θα μπορούσε να είχε βάλει και το καλάθι. Το κουστόν με basketball freaks. Ο Καγκάζι λοιπόν είναι στη γραμμή των πολλών. Θα ισοπαρίσει 13-13. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη βολή. Τώρα που πάρουν θέση και οι παίχτες. Δύο στα δύο. 13 υπέρ των Freaks. Η πάσα του μέσα στο ζωγραφιστό του Σκιαδόπουλο, ο οποίος γύρισε, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Υπέρ των Φρίξ. Πρέπει και την ευκαιρία να μεγαλύσει διαφορά. Ο Καγκάζι. Ο Κανακόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια. Τελικά το ριμπάουντ το παίρνει ο Βλαχόπουλος. Ο Βλαχόπουλος. Προσπαθούν να τρέξουν. Δεν έχει καταφέρει όμως. Ο Καγκάζις πολύ ωραία η τρίπλα του και το καλάθι για τους basketball Φρίξ. Δεν θα κάνει η μπάλα το Χατούρι στον Βλαχόπουλο. Καγκάζι. Δεν θα το κάνει τώρα με τη σειρά στην άλλη πλευρά η μπάλα το Χατούρι, επειδή και βγήκε για το τρίποντο. Φάουλ κάνει ο Κεχαγιάς, δεν αφήνει τον Βλαχόπουλο να καταλήξει σε μια εύκολη φάση. Καθώς ήταν πένα και όταν μόνος με το καλάθι. 54,2 δευτερόλεπτο για το φινάλε της πρώτης περίοδου. 16-13 προηγούνται οι Freaks. Σερί τους, ένα μικρό σερί, 4-0, 14-13. Καγκάβι. Τα 4 δευτερόλεπτα έχουν γλουστάσει, 47 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Αγγελαρόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ από τον Πολίτσοφ. Εξοκυβολή, τον Σακελαρόπουλο, το σχολείο είναι 16-14. Παραμένει τόσο, αλλά στο Κεβαρόπουλο πήγε να μαζέψει το σκορ rebound, ζήτησε πόδι και ποταλενδιετέ στο σώμα του αντιπάλου. Και Χαγιάς. Θα πάρει έναν σκοροδιάγραφο, το σκήμα του Βαγγέλου, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Δύσκολη προσπάθειά του, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
και βγήκε η μπάλα εδώ, 0-2 όμως. Αλλά μαθητικότητα του Μαργαριτόπουλου έδωσε ευκαιρία στους Greeks να έχουν άλλη μια επίθεση. Έχουν 5 δευτερόλεπτα, ενώ στο ρολόι είναι 11.30. 11.30 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 5 στο 24, έχουμε time out. 11.30 δευτερόλεπτα, 5 για τους Greeks, τελειώνει ο χρόνος. Καρκάβη, στη λήξη, έξω. Ανοιχτός χρόνος ο Σούδια. 3,2 απομένουν. Τελειώνει ο χρόνος, γίνεται το λάθος το σουτ. Το Καγκάδη είναι άστοχο στην λήξη της πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο, στην αναμέτρηση των Basketball 3 με τους Blue Stars New Roller. Η πράσινη, δηλαδή η Basketball 3 προηγούνται με 16-14. Πολύ δύσκολο καλάθι εδώ από τον Αλεβιζάκη. Ακούσαν βήματα εκεί, Βρίξ. Παίρνει και κλάδια διαπαράβαση όπως σύμφωνα με τους διευθυντές, οπότε έχουμε ισοπαλία, 16-16. Κάτι. Μαγγέλου. Τελειώνει ο χρόνος, παίρνει το δεξί διάδρομο, θα κερδίσει το φάουλ από τον Καλαποθάκο. Περάσει και αυτό στο παρκέ, με έναξη της δεύτερης περίοδου. Ο Βαγγέλη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει με 0-4, άντε, ας είναι το πιο 17-16. Στοχος δεύτερη παραμένει το 17-16. Κοντά οι δύο ομάδες. Σαγκελαρόπουλος για τους Blue Stars. Καλαποθάκος, θα κάνει το σουτ. Φάουλ που θα κερδίσει ο Ευαγγέλου. Από τον Λαχόπουλο, αν δεν κάνει αυτό, γι' αυτό τον Λαχόπουλο σίγουρα. Τρίποντο. Είναι άστοχο, δεν πολύ το. Επιθετικό rebound όμως στο Βαγγέλου. 19-16. Αλεβιζάκης. Αγγελαρόπουλος. Είναι άστοχο, ο Αλεβιζάκης παίρνει το rebound, θα κελαρόπουλο για 3. Είναι άστοχος αυτό, ο Κοχαγιάς το rebound. Το shoot του Μαργαριτόπουλου είναι άστοχο, παραμένει το 19-16. Συμπληρώσαμε 2 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Κοντά είναι οι δύο ομάδες, δέρβι βλέπουμε. Εδώ δύσκολη προσπάθεια του Πέπα. Καγκάζι. Άστοχο το σούρτι και χαλιά. Η κατοχή είναι για τους Blue Sharks. Κάτι 40 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τρίποντο, μέσα, εύστοχο, από τον Τομαρά, 19-19. Καγκάδη, ωραία, όμορφη προσπάθεια και δύσκολο καλάθι, goal foul. 21-19. Πολύ όμορφη προσπάθεια.
Γκάβη θα εκτελέσει τη βολή για το φάουλ. Πολύ εντυπωσιακή η φάση. Το καλάθι, η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό πάνω ψηλά και κατέληξε στο καλάθι το Blue Sharks για το 21-19, το οποίο θα παραμείνει καθώς δεν έβαλε τη βολή. Ο Κανακόπουλος θα παίξει καλή άμυνα. Παίχτη το τρίποντο, είναι άστοχο από το δίσκο. Καθάρισε το rebound ο Κανακόπουλος. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 5. Δείγμα βέβαια για το πόσο κλειστό είναι το μάτς. Φάουλ χαμηλό. Χαμηλό. Φάουλ έγινε χαμηλά. Συνεπώς δεν υπάρχουν βολές. Πλάγια γραμμή θα γίνει επαναφορά. Οδεύουν βρεχαμιστά την δεύτερη περίοδο. Κάτι παραπάνω από 6 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Τρίποντο είναι άστοχο από τον το Μαρά. Νέο τρίποντο, έκτο. Το προηγούμενο ήταν από τον Καλαποφάκο. Πήραν το rebound όμως του Φρίξ. Νέο τρίποντο. Πολίτσος και πάλι, 2-2 και 27-19. Τρίποντο, δεν μπορούν να απαντήσουν. Η Blue Sharks και η Bricks, πολύ προσταθάρισε. Το rebound. Οι Bricks λοιπόν έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν με διψήφια διαφορά. Βαγγέλου. Συμφωνία ο Καγκάδης, θα κάνει πολύ δύσκολη προσπάθεια παραλίγο να βάλει ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Κανακόπουλος. Απέτρεψε το βραδίσιο τον εφηδιασμό. Το δεύτερο θα τρέξει το βραδίσιο. Αλεξάκη θα κερδίσει το φάουλ από τον Καγκάδη. Το Μαράς κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά το Τάκος θα το βάλει. 27-21. Κόλλησε κάποιος εκεί. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν μπορείς να σκοράρει ο Καναγκόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια. Τρέχουν οι Σάρκ. Ωραία ατομική προσπάθεια και φάουλ. Το Μαράς την έκανε. Προσπάθεια, το φάουλ ο Μαργαριτόπουλος, θα πάει στη γραμμή των βολών ο Μαράς. 27-21 εντός σκορ. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί για πρώτη φορά με 8 πόντους, 27-19. Σάρξ. Τι να φτάσουν εκεί, έκαναν ένα επιμέρους 8-0. Μάλλον ένα θερί 8-0, όχι επιμέρους. Τώρα θα πάει το Μαρά στην γραμμή για να εκτελέσει τις βολές.
Κέρδισε. Αστοχός. Πρώτη. Το 27-21 παραμένει. 27-22 τώρα. Παρακόπουλος δεν μπορούσε να σκοράρει από την λίγο από την γραμμή το μόνο, μέσα από τους γραφτόρια. Δίσκος δεν μπορεί να το βάλει το καλάθι, να έδειξε να την έχει τη φάση. Δεν κατάφερε να το σκοράρει. Τόσο έχουν ξανά κατοχή Blue Sharks που προσπαθούν να ροκανίσουν τη διαφορά. Το Μαρίνο δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι. Ήταν δύσκολη προσπάθειά του. 3-20 για το φινάλε του πρώτου του χρόνου. Και Χαγιάς κάνει το σύστο από τον αγώνα. Είναι άστοχος. Έχει ο δίσκο. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ από τον Κανακόπουλο. Είναι από την πλάγια γραμμή η μπάλα. Δεν είδα προσπάθεια για σουτ. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τρίποντα από τη 45 είναι μέσα. Ο Σκαδόπουλος να το προσθέσει και κάνει το 27-25. Στο καλάθι της Μπασκετοστρίτης, ότι είχαμε βρεθεί πίσω με 27-19. Γκάδι θα το πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Το ριμπάουντ τον Σκαδόπουλο, αφού το σκόραρε νωρίτερα το τρίποντο. Καρόπουλος. Ο Βίσκος θα την τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία κίνηση. Ισοπαλία. 29-29 λοιπόν. Πολύ γρήγορα. Το 27-27 γίνεται στην Αγγλία. 27-27. Goal foul. Σε Χαλιάς λοιπόν με τρίπον 10-30-27 κέρδισε και το φάουλ. Παραμένει με το 30-27 καθώς αυτοχίστη πολύ. Προσπάθεια, goal foul τώρα στην άλλη πλευρά από τον Μπέπα. Ποιος πήρε τον διάδρομο, τον δεξί διάδρομο. Όταν πήγε άμυνα πάνω ήταν αργά. Καθώς έγινε τύπλο το κακό και φάουλ και καλάθι. 30-29. Παραμένει 30-29. Είναι κάπως άσχολες οι βολές οι δύο ομάδες. Αυτό θα κερδίσει το φάουλ ο Κακάβης από τον Πέπα. Κάβης λοιπόν είναι στη γραμμή καθώς συμπληρώθηκαν τα ομαδικά των Blue Sharks. Βάλει την πρώτη. Στόχισε τη δεύτερη. 31-29. Καρόπουλος, προσπίση, πεντηρίζηση, ωραία η πάσα του και το καλάθι από τον Τομαρά. Μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Σακελαρόπουλου. Νέα διείσδυση, που για να βάλω εγώ να δώσω αυτό το καλάθι ο Καγκάδης, δεν μπορούσε όμως. Σακελαρόπουλος. Μέσα, είναι δίποντο.
αλλά βάζει μπροστά του στους 32-30. Αγάβης, πάρει την προσπάθεια, αστοχή όμως, η μπάλα είναι για τους... παραμένει για τους τρίκους. Έχουμε time out. 45,5 δευτερόλεπτα το τέλος του ημιχρόνου. Η επαναφορά δεν πήγε ακριβώς όπως ήθελαν οι τρίκς, αλλά η κατοχή δεν είναι στα χέρια τους. Το τρίποντο, όχι, από τον Πελίτσο. Σακελαρόπουλος για τον Μπίσκο. Σακελαρόπουλος για 3 από 45, είναι άστοχος, επιθετικό rebound και εντυπωσιακή τάπα από τον Καναχόπουλο. 17 δευτερόλεπτα μένουν εδώ τέλος. Όλα είναι για τους τρίκς αν το θελήσουν. Και Χαγιάς θα το πάρει το τρίποντο μέσα. Και λάθος τώρα ο Βαγγέλου στη λήξη. Όχι. Κάποια ευκαιρία να πετύχει την buzzer beater ο Βαγγέλου. Παρ' όλα αυτά με το τρίποντο του και Χαγιά η τρίτη περίοδο με 34-33 στο τέλος του πρώτου μηχρόνου των Blue Stars. Είναι το δεύτερο μηχρόνο της αναμέτρησης των basketball freaks με τους Blue Stars στην Euroleague. Ο Κελαρόπουλος το πήρε το σούτ και το έβαλε. 35-35 υπέρ των Αγγέλου, δύσκολη προσπάθεια. Θα πάρει το rebound. Θα πάρει το Κελαρόπουλος για τρεις. Άστοχο. Λαχόπουλος φαουλ από τον Κανακόπουλο. Παράβαση. Θα πάει στις βολές ο Λαχόπουλος. Θα πούμε ότι οι Blue Sharks θα αναζητούν την πρώτη νίκη. Είναι τέταρτη αγωνιστική, αλλά έχουν δώσει δύο παιχνίδια που χάσει και τα δύο στο τελευταίο τους. Υπήρχαν με 55-47 από τους Ανούμπις. Ενώ οι Basketball Freaks έχουν δώσει τρία παιχνίδια, έχουν πάρει το ένα, είναι στο 1-2. Τελευταίο μάτς κλήθηκαν από τους My Rema Space Warriors με 60-50. Το πάρει το σουτ, δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι από τον Βλαχόπουλο, πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραία κίνηση. Είναι στο σύν 4 πλέον η Blue Stars. Πήρε δεκάρι ο Μαγαριτόπουλος, λοιπόν είναι τελείως στη φάση. Ο Ευαγγέλου όμως με δυναμικό τρόπο, αφού πήρε το επιθετικό, τελείως στη φάση. Πόντο, όχι. Πολύ δύσκολη ενέργεια το Καγκάδη, πήγε να ισοπαρίσει όμως, αλλά δεν τα κατάφερε. Το 36-38 παραμένει. Τρίποντο, όχι, δεν βρίσκει το γατοπέπα.
48 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ένα δύο το εξαπημίνει στο στρίκ για να δούμε το Τούτα Λαϊτάπα από τον Τομαρά πάνω στον Πολίτσο. Κατοχή για τους Blue Stars. Από τον αγώνα το σούτ που έκανε ο Τομαράς. Τώρα μπορεί να σκοράρουν οι Blue Sharks και θα κάνουν και λάθος κιόλας. Η κατοχή είναι για τους Streaks. Μάζεψε το rebound. 6 λεπτά για το τέλος του τρίτου περίοδου. Τρίποντο, άστοχο. Εδώ υπάρχει φάουλ. Καγκελαρόπουλου. Στον Γκάδη. Πάει στη γραμμή. Καθώς ο Τομαράς ασχοράρει με ταμπλό. Σαράντα-37. Σοπαλία, ναι! 40-40! Με τον τρίποδο του Πολίτσου. 5 λεπτά στα μισά της τρίτης περιόδου. Το σοτ, ο Βλαχόπουλος δεν θα το βάλει, τρίξ. Δείχνει το rebound και το πάω. Θα πάρει το πλάνο, δεν θα καταφέρει να τελειώσει σωστά την φάση όμως. Προσπαθούν να τρέξουν οι Blue Sharks με τον Δίσκο να κερδίζει το φάουλ, θα πάει στην γραμμή. 4-15 για το τέλος της περίοδου. Έτσι το 40-40 παραμένει, προσπαθούν να τρέξουν. Ο Λίτσος. Γκάρδης. Θα το πάρει το τρίποντο, ναι. Παραλίγο. Δεν βρήκε στόχο όμως. Παραμένει το 40-40. Δερμπάρα. Δεν μπορεί να σκοράρει εκεί. Ο Βλαχόπουλος, άλλη μια ευκαιρία των Freaks να περάσουν μπροστά. Έχουμε κολλήσει στην ισοπαλία.
μετά το τρίποδο του Πολίτσου, ο οποίος έκανε τις άλλες 40 και χαγιά. Πολίτσος στη λήξη, 1-2, φοβερή ενέργεια και καλάθι για το 42-40 στο τέλος του χρόνου. Τρίποντο, όχι. Βάβης θα χάσει την μπάλα, αλλά ο Πέπα δεν θα προλάβει. 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. 42-40 προηγούνται οι Freaks. Παραδείγμα να γίνει το τέλος. Τελειώνει ο χρόνος. Από το δεξίδι του Γεραρόπουλος. Καλάθι, ισοπαλία, 42-42. Βγήκε το διάδρομο ο Γκάζης και έκανε το 44-42. Ασταμάτητος είναι όταν πατάει Γκάζη. Και άλλη το πρόβλημα για τους δύο Σάρκ. Πολύ ωραία ενέργεια όμως και από τον Σκαντόπουλο στην άλλη πλευρά του παρκέ. Καλάθι. 44-44. Βήματα. Παράβαση. 1,5 λεπτό για την περίοδο. Αυτό είναι το Αλεβιζάκι. Το τρίποντο, το κεφαλιά είναι άστοχο. Αλλά βγήκε να δούμε, παραμένει, ναι, για τους Blizzards. Παραδέχτηκε ο Πολίτσος. Τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γελαρόπουλος. Για να πάρει το τρίποντο. Δύσκολη ενέργεια, αλλά πολύ όμορφη καλά από τον Σκαρδόπουλο. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Μαριτόπουλος δεν είχε το τελείως στη φάση όπως θα ήθελε, είναι άστοχο. 14 δευτερόλεπτα, στο Κελαρόπουλο. Προχωρούν την μπάλα του Λουφάου, στο Κελαρόπουλο. Ο Κάκος ήταν το Κάκος. Άστοχο το σουτ του Κακάδη στη λήξη της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο. Στην αναμέτρηση των Basketball Freaks με τα πράσινα και τους Blue Sharks με τα ρε. Με το ονομάτι, ο Βουγκάζης σκόραρε και 44-48. Πολύ δυνατή απάντηση
φάση πολύ με τη δύναμη του Ευαγγέλου για ακόμη μια φορά. Κατάφερε να εκτοπίσει τον αντίπαλό του και να βάλει την μπάλα στο καλάθι. 46-48. Αστοχό. Του Σαντόπουλου. Καγκάδης. Πολύθος. Εκόψε και πήρε την Παναμαραστόπουλος. Καγκάδης για τρεις. Όχι. Μιζάκι. Το τρίποδο. Είναι άστοχο. Και Χαγιάς μπορεί να σκοράρει. Το τέταρτο τρίποντο. Βαγγέλου, τρομερή δύναμη του καλάθι. Ακόμα ένα φωτογραφιστό. 48-48. Ισοπαλία. Ανώσουλο, Σέπας. Φαουλ. Βήματα. Όχι φαουλ, βήματα. Επόμενο. Παράβαση λοιπόν. Για τους Μπλουσάρτς και οι κατοχές της Πάσης Βίξης μετά το time out. Πάμε, πάμε. 7 λεπτά για το τέλος. Αγάπη. 48-48 το σκορ. Λάθος εδώ. Το κλέψω από τον Πέπα. Θα το βάλει και το καλάθι. 48-50 τρέχουν τώρα οι Freaks. Και Χαγιάς για τρεις. Όχι. Ο Πέπα στο rebound. Για το Σακελαρόπουλο. Προσπίση και καλά για το Σταδόπουλο. 48-52. Μαγαριτόπουλο, επιθετικό rebound του Ευαγγέλου. Έξι λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα. Ευαγγέλου, εύστοχος. Και στη δεύτερη ο Αγγέλου. Στόχησε ο Σαγκελαρόπουλος. Κάδης. Δύο ενέργεια, όμως υπάρχει μια καλύτερη δυνατή. Ο Πολύτος κάθισε την μπάλα, Καγκάδη, είναι άστοχος για τρεις. Οι Blues άρχισε ο rebound. Κελαρόπουλο πιέζεται από την αναδοχή, κρατεί την μπάλα. Ο Στέπας, Λεβιζάκη, κυκλοφορούν την μπάλα στα Κελαρόπουλο για τρεις.
55. Δύσκολο καλάθι από τον Αγκάτη. Time out. 5 λεπτά, κάτι λιγότερο από 5 λεπτά που μένουν. Οι Freaks, οι Blue Sharks προηγούνται με 55-52. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα. Ζάκης, τίποτα λένε οι διαιτητές. Το Ευαγγέλου το πήρε το rebound. Μαργαριτόπουλο. Δευτερόλεπτα, Πολίτσος για τρεις, όχι δεν μπορεί να ισοφαρίσει, επιθετικό ριμπάντο Καναθόπουλος, ο Ευαγγέλου ξανά δίνει τις μάχες και θα το βάλει το καλάθι, 54-55, 3-50 από μένα, τρομερό μας βλέπουμε. Μαράς, ναι! 57-54. Έγινε το κλέψιμο. Και 59-54. Το καλάβι από τον Μπίσκο, η διαφορά είναι στο 5. Τρίποντο άστοχο από τον Πολίτσο. Τελευταίο τρίλεπτο στην αναμέτρηση. Οι Blue Sharks έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν. Είναι σημαντική διαφορά στο φινάλε. Άστοχο το τρίποντο από τον Πέπα. Παραμένει το 59-54. Time out. 2:30 για το φινάλε του αγώνα. Η Φρίξ θα κλέψει την μπάλα Κακάδη στο transition 56-59. Μειώνουν οι Φρίξ. Είναι να γίνει το λάθος εκεί για τους Sharks και θα γίνει τώρα το κλέψιμο από τον Ευαγγέλου. Δύσκολη προσπάθεια με άμυνα θα το βάλει και time out. Στον πόντο λοιπόν το παιχνίδι. Όπως είπαμε και πριν, Ντερμπάρα, Κακελαρόπουλος. Θα το πάρει το σούτ, υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ. Είναι για δύο βολές και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές ο Κακελαρόπουλος. 1:26. Yeah.
Είμαστε 13. Ευαγγέλου θα γυρίσει φάουλ από τον Αμπίσκο. Δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα ομαδικά, είναι από την πλάτη γραμμή επαναφορά. Ευαγγέλου, δύσκολη προσπάθεια, στο εκεί υπάρχει φάουλ. 1-6 για το τέλος. 58-61 παραμένει, πιέζουν οι Freaks. Οι Sharks όμως θα σπάσουν την πίεση. Η Σακελαρόπουλος έχει πήγε να το τελειώσει το μάτς με τρίποντο. Γάβης τώρα, 50 δευτερόλεπτα. Θα κερδίσει φάουλ. Τρίποντο, όχι. Επιθετικό rebound από τον Μαργαριτόπουλο. Μπάλα παραμένει στους Freaks. 6 δευτερόλεπτα. 24-29,5 στο ρολόι. Time out. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Freaks. Το τρίποντο είναι άστοχο στο Καγκάδι. Νέο επιθετικό rebound. Ο Κεχαγιάς. Διπλό screen θα το πάρει. Όχι ούτε τώρα. Νέο επιθετικό rebound. Πανηλό ήταν το foul. Πολλές συμπληρωθεί τα αματικά. Βαγγέλη στη γραμμή, για να δούμε. Και 99-61. Ένα. 17,3 δευτερόλεπτα απομένει στον πόντο το παιχνίδι. Για να δούμε. Λογικά θα κάνουν, θα προσπαθούν να κρέψουν, αλλού θα κάνουν γρήγορο φάουλ οι Freaks. Αυτό γίνεται από τον Κεχαγιά. Ο Πέπας θα πάει στη γραμμή. Όχι, δεν θα πάει. Ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Οπότε κύλησε λίγο το ρολόι χωρίς να κάτι νέο φάζει και χαγιά. Δεν είχαν ομαδικά οι Freaks και τώρα το Μαράς θα κερδίσει. Τέσσερα φάουλ από την Γαλλιά, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, 13,1 δευτερόλεπτα, δεν μπορούσα να κάνει φάουλ. Για να δούμε, ο Τομαράς. Εύστοχος. 60-62. Εξήντα, 63, 2 στους
τις δύο βολές. Έχουμε time out. 13,1 δευτερόλεπτα. Παγκάδι για 3. Όχι. Πάμε για αυτή η ευκαιρία και τώρα οι Sharks. Ο Μαράς θα εκτελέσει δύο βολές ουσιαστικά σε μικρό χρόνο. Κάτω από μένουν 5 δευτερόλεπτα. Μικρό δευτερόλεπτα δηλαδή. 60-64. 60-65, αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Οι Blue Sharks θα πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη, θα κερδίσουν 60-65 τους Basketball Freaks. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.